Εγώ υποδύω με την Νεφροσύνη Κουντουπή, σύζυγο του Κωνσταντίνου Κουντουπή. Ζω εγώ, ο σύζυγός μου και η μητέρα μου στο ίδιο το σπίτι. Είμαι μια ζηλιάρα σύζυγος, ίσως γιατί εκείνη την εποχή οι γυναίκες ήταν λίγο πιο καταπιεσμένες. Οπότε δεν ήξεραν οι άνδρες τους τι κάνανε όταν φεύγανε εκτός σπιτιού. Δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν και έτσι τις μπαίνουν ψηλή στα αυτιά της κυρίας Κουντουπή και αρχίζει να ζηλεύει τον σύζυγό της. Ώσπου κάποια στιγμή μου λένε ότι αντί να σου πει μια γυναίκα τον καφέ και να σου πει τα μελούμενα, υπάρχει μια γυναίκα η οποία κόβει τα μαλλιά σου, της δίνεις μια τούφα από τα μαλλιά σου και σου λέει αν ο άντρας σου σε απατάει. Οπότε εγώ βρίσκω καταπιάνομαι από αυτό και την χρησιμοποιώ, κόβω μαλλιά ώστε να μου πει αν με απατάει ο σύζυγός μου και έτσι ξεκινάει όλη η παρεξήγηση. Η θέση της γυναίκας ευτυχώς είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για ένα νέο σύστατο κράτος, το ελληνικό μετά την ελληνική επανάσταση από τους Τούρκους. Οπότε η θέση της γυναίκας ήταν αρκετά καταπιεσμένη, οπότε σε αυτό σαφώς έχουμε προχωρήσει πολλά χρόνια μπροστά. Αλλά γενικά δυστυχώς πολλά πράγματα στην Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει από εκείνον τον αιώνα και γίνονται αναφορές πολιτικές τότε, της εποχής, το οποίο όμως δείχνει ότι δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στον πολιτικό χώρο και στον τρόπο που σκέφτεται ο Έλληνας γύρω από τα κοινά και την πολιτική. Υπάρχει παγαδμποδιά, υπάρχει πονηριά, το πώς θα πάμε, θα κάνουμε. Αυτά δεν έχουν αλλάξει, αλλά όλο αυτό από ένα κωμικό πρίσμα. Αλλά γίνονται σαφώς αναφορές πολιτικές του τότε που μοιάζουν πάρα πολύ με το σήμερα. Ναι, συνεργάζομαι δεύτερη φορά με το Διπεθέ Ρούμελης. Είμαι πολύ τυχερή. Ευχαριστώ τον Νίκο, τον Ορφανό. Έχετε έναν εξαιρετικό διευθυντή. Πραγματικά το λέω. Εκτός από φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, είναι ένας πολύ δραστήριος και οργανωτικός άνθρωπος. Οπότε τέτοιου είδους θέσεις χρειάζονται ανθρώπους δραστήριους και με όρεξη για δουλειά. Οπότε είμαι πολύ τυχερή που είμαι 2 χρόνια και είστε και εσείς τυχεροί που τον έχετε διευθυντή. Η πόλη της Λαμίας. Στην αρχή όταν ήρθα και μέχρι να προσαρμοστώ μου πήρε λίγο χρόνο γιατί ήμουν και το χειμώνα εδώ, αλλά εγκληματίστηκα αμέσως, λάτρεψα τους ανθρώπους της και το θεωρώ σαν ένας δεύτερος τόπος καταγωγής μου τη Λαμία πλέον. Σωματικά είναι εξουθενωτικό. Αλλά συναισθηματικά και αυτό που παίρνεις από τον κόσμο που εισπράττεις και γνωρίζεις και νέους τόπους, γιατί οι άνθρωποι στον κάθε τόπο είναι διαφορετικοί, είναι πολύ γοητευτικό. Οπότε τα συνδυάζει όλα, εγώ μου αρέσουν οι περιοδίες, παρότι σωματικά κουραζόμαστε αρκετά. Το κοινό της επαρχίας είναι πιο ανοιχτό, πιο εκδηλωτικό από ό,τι της Αθήνας. Συνήθως οι άνθρωποι στην Αθήνα δεν εκφράζονται τόσο πολύ οι θεατές. Ενώ στην επαρχία οι άνθρωποι είναι πιο ελεύθερα πνεύματα, από την άποψη ότι ό,τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, το εκφράζουν πιο άνετα, είναι πιο εκφραστικοί, πιο εκδηλωτικοί. Μπορεί, ας πούμε, να τρώμε σε ένα εστιατόριο και να έρθουν να μας αγκαλιάσουν, να μας μιλήσουν. Στην Αθήνα δεν είναι τόσο σύνηθες αυτό. Καλό θέατρο. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι για παιδιά ή για ενήλικες. Εμείς το αντιμετωπίζουμε το ίδιο, με επαγγελματισμό και συνέπεια. Εμένα μου αρέσουν τα ωραία έργα και οι ωραίες συνεργασίες, οπότε τότε βγαίνει μια ωραία παράσταση. Αυτό με νοιάζει. Το χειμώνα κάναμε μια παιδική παράσταση, το με οικογένεια, και εγώ την αντιμετώπισα όπως και όλος ο θείασος, σαν μια παράσταση ενηλίκων, με αποτέλεσμα και οι ενήλικες που ήρθαν να περάσουν το ίδιο, ίσως και πολύ καλύτερα από ό,τι τα παιδιά. Οπότε δεν έχει καμία σημασία. Όλα. Είναι το ίδιο φαγητό. Απλά το ένα, το είναι φρέσκο, το τρως την ώρα που το μαγειρεύεις, που είναι το θέατρο, και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, το μαγειρεύουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και βγαίνει αργότερα, το ξαναζεσταίνουμε και το δίνουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος, γιατί συνδυάζει το θέατρο με την τηλεόραση. Δηλαδή, το θέατρο έχει μία προεργασία. Υπάρχουν οι πρόβες που παίρνουν μεγάλης διάρκειας συνήθως. Και έχει και το τηλεοπτικό που έχει τηλεόραση. Ενώ αν κάνεις μόνο τηλεόραση, δεν έχεις τόσο χρόνο συνήθως για πρόβες. Εκεί μειονεκτή θεωρώ η τηλεόραση. Οπότε ο κινηματογράφος νομίζω συνδυάζει και τα δύο. Ναι, από αυτά που ήδη έχουν, ας πούμε, κλειστεί και μπορώ να ανακοινώσω, θα είμαι στους Τέλειους Ξένους, στο Θέατρο Αθηνάς, σε σκηνοθεσία Πέτρου Λαγούτη και Γιώργου Πυρπασόπουλου.
νομίζω ξεκίνησα από την υποκριτική και κατέληξα στην υποκριτική. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή, οι γονείς μου, όταν ήμουν στο δημοτικό, μου λέγανε τι θέλεις να κάνεις, μπαλέτο, πιάνο. Και μέσα σε όλα υπήρχε και ένα θεατρικό εργαστήριο ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία μας στην Αθήνα. Οπότε λέω, θέλω να κάνω θέατρο. Και έτσι νομίζω μπήκε το μικρόβιο τότε. Παρ' όλα αυτά, σπούδασα σε μεγαλύτερη ηλικία. Θέλω να πω, στα 18 δεν έδωσα σε κάποια δραματική σχολή, σπούδασα στην αρχή κάτι άλλο. Γιατί ακόμα δεν ήμουν έτοιμη να υπερασπιστώ αυτό που ήθελα. Ήθελα να το κάνω όταν θα ήμουν σε μια πιο συνειδητοποιημένη ηλικία. Ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική να κυνηγήσει τα όνειρά του, να μην το βάλει κάτω, να μην χάσει την υπομονή του και να έχει πίστη στον εαυτό του.